τον γκολ από τον Κάγιο. Βάζει φωτιά στην κερκίδα αυτό το γκολ που έπιασε ο Γκάγκιος από πάρα πολύ μακριά. Φέρνει την ομάδα μπροστά 1-0. Κάπου εδώ πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι. Βλέπουμε τον παπά να σφυρίζει τη λήξη του τελικού με την Θράκη Θερών να κατακτά για πρώτη φορά στην ιστορία της. Όπως είπαμε, η τρίτη και η φαρμακερή είναι για την Θράκη Θερών. Ενθουσιασμός στους φίλους της Θράκης Θερών που ακολούθησαν εδώ στο σουφλί την ομάδα τους, βλέπουν να κατακτά το κύπελο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Το θέλαν πάρα πολύ οι παίχτες, οι φίλοι, αυτόν τον τίτλο. Σε λίγο θα ακολουθήσει και η απονομή του κυπέλου. Άξιζε το κύπελο αυτό η Θράκη Θερών με την πορεία που έκανε εδώ και 3 χρόνια. Οι κόποι της ομάδας αυτή τη στιγμή μέρος των κόπων δικαιώνεται. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα είναι και στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα στο πρωτάθλημα. Είναι κάτι που θα γραφτεί στην ιστορία. Είναι πρώτη φορά για το σύλλογο που έχει κατακτήσει το κύπελο. Και δεν υπάρχει καλύτερο συνέστημα. Γράφω ιστορία σήμερα. Εννοείται, γράψαμε ιστορία. Το περιμέναμε πώς και πώς. Το καταφέραμε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Και είμαστε χαρούμενοι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εννοείται, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο, τη διοίκηση που είναι συνέχεια δίπλα μας και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Ήταν δύσκολος ο αγωνιστικός χώρος από την αρχή. Ξέραμε ότι το παιχνίδι, όταν ήταν έτσι ο χώρος, θα πάμε σε πάθος και δύναμη. Και θέλει, ποιος το θέλει παραπάνω. Πετύχαμε ένα γκολ στην παράταση και ευτυχώς καταφέρουμε και πήραμε το μάτς. Ένατε κάπου αυτό το τρόπο. Τα αφιερώνουμε στον κόσμο της Θράκης, στο Προεδρείο της Θράκης, στις σφαίρες γενικά, στην περιοχή μας, σε όλους αυτούς. Αρχικά. Πρωταρχικός στόχος ήταν ο τελικός κυπέλλου. Το καταφέραμε, το πήραμε. Τώρα γυρνάμε το πλάνο μας στο πρωτάθλημα. Είμαστε μέσα στην τριάδα και το κυνηγάμε εννοείται μέχρι το τέλος. Και ό,τι βγει καλύτερο. Εδώ και 20 μέρες έχω αναλάβει την ομάδα. Την ανέλαβα στα δύσκολα, στα δύσκολα της. Είχαν περάσει στον τελικό κυπέλλου. Μαζευτήκαμε με τα παιδιά. Οργανωθήκαμε λίγο αυτές τις 20 μέρες. Και όπως είχα πει και πιο μπροστά, το παιχνίδι σήμερα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ήταν σε ένα κατάλληλο γήπεδο και θα κρινόταν στο γκολ. Παίξαμε και οι δύο ομάδες σφιχτά και όπως το είδατε και εσείς, ο πιο τυχερός θα κέρδιζε. Μπήκε ένα γκολ από σουτ και ήμασταν εμείς οι τυχεροί και πήραμε το κύπελο. Συγχαρητήρια στα παιδιά, έπαιξαν
πιο δυνατά, είχαν πιο πολύ πάθος, ήθελαν πιο πολύ το κύπελο και το πήραν. Τώρα την Τετάρτη έχουμε ένα αναβληθέν παιχνίδι και θα περιμένουμε τυχόν στραβοπάτημα του Εθνικού για να πανηγυρίσουμε και το πρωτάθλημα. Δεν τα παρατάμε, μέχρι στο τέλος θα είμαστε στους στόχους μας και ό,τι βγει. Περιμένουμε ένα στραβοπάτημα για να πανηγυρίσουμε και τον τίτλο.